Αυτή φοβίζει, άλλοτε εξοργίζει και άλλοτε γοητεύει. Ο Κώστας Αρζόγλου, διακεκριμένος και πολύ αγαπημένος ηθοποιός, μας υποδέχτηκε κατά τη διάρκεια πρόβας για το νέο του έργο στο Θέατρο Πέτρας, όπου κάνει ιδιαίτερα καυστικά σχόλια και εκφράζει την δική του πραγματικότητα. Όλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα πράγματα και όλοι θα μιλήσουν ξεκάθαρα και όλοι το μήνυμα το πήραμε από τις προηγούμενες εκλογές και το διαβάσαμε και κάναμε την αυτοκριτική μας. Και... δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή αν πράγματι υπήρχε αυτή η υπέρβαση θα μπορούσε να έχει γίνει κυβέρνηση με τοπική, όταν η πρώτη κουβέντα Κυριακή νύχτα είναι ποιος θα είναι πρωθυπουργός, δηλαδή δεν μου λέει τίποτα. Ξέρετε κάτι, εμείς οι άνθρωποι του θέατρου ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι συνεργάζεσαι με τον ηλεκτρολόγο, συνεργάζεσαι με αυτόν που φτιάχνει τα σκηνικά εκεί, αλλά είναι και σκηνογράφοι και σκηνοθέτες και ηθοποιοί που δεν είναι του γραφείου, είναι της δουλειάς. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι γι' αυτό μπορούν και συνεργάζονται, επειδή είναι της δουλειάς, δεν είναι της καρέκλας. Υπάρχει θέμα ομοψυχίας, πιστεύετε? Πιστεύω λοιπόν καταρχήν ότι γίνεται ένα μέγα λάθος. Το ότι αντιμετωπίζουμε το οικονομικό πρόβλημα με οικονομολόγους, με τεχνοκράτες. Μα η Ελλάδα δεν μπήκε στην Ευρώπη με αυτά τα κριτήρια. Αυτό το κριτήριο δηλαδή, το λογιστικοειδές, το οικονομικό με μια αυτή σοβαροφάνειας, με μια επικάλυψη σοβαροφάνειας, δεν είναι ο λόγος και δεν είναι η αιτία και δεν είναι ψυχή και δεν είναι που έχουμε μπει στην Ευρώπη. Γιατί εμείς να πρέπει να τρέχουμε σαν κοπάδι πίσω από μια λογιστική ανάλυση του κόσμου? Δεν είναι λογιστική ανάλυση. Όταν οι παγκόσμιες επαναστάσεις δεν έχουν γίνει επί της λογιστικής βάσεως. Η ίωση δεν θα έρθει από την Ελλάδα. Έχει ήδη έρθει. Mm-hmm. Σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι είναι η δημοκρατία μας? Πιστεύω ότι η δημοκρατία... Ναι, αντιμετωπίζει προβλήματα. Η δημοκρατία ψάχνεται. Αυτό είναι η δημοκρατία. Το να ψάχνεται. Το να μπορεί η πνίκα να ψηφίζει κάποιον ως ηγέτη και 2 χρόνια αργότερα να λέει παραέγινε λαοφιλής. Και εξορίζεται. Κινείται η δημοκρατία, είναι εν κινήσει. Γιατί να αποδεχτούμε όμως αυτό που είναι στατική, μια δημοκρατία που είναι στατική. Mm-hmm. Και ανύπαρκτη. Άοσμη, άχρωμη. Σκάνδαλα υπάρχουν παντού. Απλώς δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ένας λαός, νομίζω, από 10% που είναι σκανδαλιάδες ή σκανδαλοθύρες ή δημιουργούν σκάνδαλα ή λαμογές. Mm. Φυσικά πρέπει να δημεύεται η περιουσία. Φυσικά. Η ποινή δεν είναι το να κλειστεί κάποιος στον κορυδαλό. Όμως ένα σάπιο κομμάτι της κοινωνίας και της δημοκρατίας δεν μπορεί να χαρακτηρίζει το άλλο 90% του κόσμου. Καθαλώ. Και το 90% δεν εκπροσωπείται επειδή ψήφισε. Ψήφισε και ησύχασε. Ωραία, ψηφίσαμε και βολευτήκαμε όλοι. Και τι έγινε? Δεν έχουμε ακούσει τον Ελίτη. Δεν έχουμε ακούσει τον Σαββόπουλο. Είναι απίστευτα τα πράγματα που έχουν πει και έχουν προβλέψει οι άνθρωποι. Δηλαδή, όταν έλεγε κάποιος κολοέλληνες, εμείς πέσαμε με τα μούτρα στο αν αυτή η λέξη, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να λέγεται δημόσια και αυτό. Έτσι, δεν είδαμε ποτέ την ουσία. Mm-hmm. Ωραία, υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κολοέλληνες σήμερα
οι οποίοι έχουν κάνει λαμογές, έχουν φροντίσει, έχουν εξαπατήσει τον ελληνικό λαό. Έχουν φάει χρήματα τον ελληνικό λαό. Ναι, έτσι, μας έχουν χρησιμοποιήσει ως αποικία και δεν είδαμε ποτέ την ουσία ενός τείχου. Οι υποδεέστεροι λοιπόν άνθρωποι, μην μπούμε ονόματα τώρα γιατί μολύνουμε και το στόμα μας, οι υποδεέστεροι άνθρωποι που ηγούνται της Ευρώπης είναι πρώην περιπτεράδες, είναι αγράμματοι, απλώς ξέρουν 10 πράγματα παραπάνω και μας κάνουν τον κάργα. Νομίζω ότι ξέρουν το χειρότερο πράγμα του ημιμαθούς είναι να νομίζει ότι ξέρει. Λοιπόν, κυβερνιόμαστε από ημιμαθείς. Και δυστυχώς στην Ελλάδα, ας πούμε, βλέπω ότι το ρεύμα ακολουθεί και αυτή τη λογική των ημιμαθών Ευρωπαίων ηγετών. Τη Ευρώπη είμαστε εμείς. Όποιος δεν συμφωνεί μαζί μας να πάει να φύγει. Εκείνος να φύγει. Όχι εμείς. Εμείς κουβαλάμε την ιδέα της Ευρώπης. Εμείς την έχουμε. Νομίζω ότι επί 20-30 χρόνια γίνονται όλο και πιο αγράμματοι οι άνθρωποι, όλο και πιο εκπροθέσεως. Ξέρω τι λέω. Ξέρω ότι γίνεται, ότι ναι, το εκπροθέσεως είναι μία μορφή, αλλά πάντως τους μέμφομαι τους ανθρώπους, τους μέμφομαι τους ηγέτες. Δεν μας έφεραν εδώ από άγνοια, δεν μας έριξαν στα βράχια από άγνοια. Ειδικά για την παιδεία μας, ειδικά για την... νομίζω ότι αυτό έχει γίνει εκπροθέσεως. Τώρα αν ήταν τόσο βλάκες που και οικονομικά να μας τεινάξουν τον αέρα, ακόμα χειρότερα, αλλά αυτό μπορεί να επικαλεστεί κανείς ότι δεν ήξεραν τι έκαναν. Στην παιδεία ήξεραν τι έκαναν. Ο κύριος Αζόγλου φέρεται να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτονώνει με τον πιο δυναμικό, αν θέλετε, τρόπο, τουλάχιστον με αυτό που μπορεί ο ίδιος ως ηθοποιός, όλα όσα νιώθει ο μέσος Έλληνας. Εστιάζει όμως κυρίως στο θέμα της συμμετοχής στα κοινά, στη δημοκρατία. Μια δημοκρατία η οποία ο Δήμος, δηλαδή ο πολύς ο κόσμος, πρέπει να συμμετέχει ενεργά. Να μην μείνει δηλαδή μόνο στην εκλογή, στην ψήφο και από εκεί πέρα να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να πει ότι απλά άλλοι κάνουν κουμάντο και εμείς ακολουθούμε. Ένα όμως είναι το βασικό το οποίο θέλω να κρατήσω από την ιστορία αυτή, εκτός από τη συμμετοχή στα κοινά. Λέει λοιπόν ότι είναι αγράμματοι εκπροθέσεως οι Έλληνες πλέον. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Νιάρχο, εσάς, συμφωνείτε με την άποψη αυτή? Όχι. Γιατί? Διότι έχω την εντύπωση και η εντύπωσή μου αυτή θεμελιώνεται επί της καθημερινής εμπειρίας μου στο Πανεπιστήμιο και όχι μόνον, ότι σήμερα τα νέα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε σε αυτή τη χώρα. Αλλά εξαρτάται η δική τους γνώση, η μάθηση, η αγωγή και η εκμέρουστον θήτευση στον χώρο των αξιών από τους δασκάλους τους, δηλαδή από μας. Με έκπληξη διαπιστώνω αυτόν τον καιρό ότι πάρα πολλοί ομιλούν για κρίση αξιών. Και μάλιστα, συμφωνείτε με την άποψη αυτή, ότι υπάρχει κρίση αξιών? Όχι, θα σας πω κάτι. Συμφωνώ και διαφωνώ. Γιατί βλέπω ότι ομιλούν για κρίση αξιών κυρίως εκείνοι οι οποίοι είναι αίτιοι της κρίσης των αξιών. Mm-hmm. Θα πάρω τους καθηγητές των πανεπιστημίων. Προσέξτε, γιατί έχουμε και άλλον καθηγητή εδώ. Ναι, το ξέρω και τον εκτιμώ βαθύτατα. Ξέρετε, ομιλούν για κρίση αξιών οι καθηγητές των πανεπιστημίων, καταρχήν οι οποίοι είναι διπλοθεσίτες. Εκτός από το κύριο έργο το οποίο έχουν να διδάσκουν τους φοιτητάς και να κάνουν έρευνα, για μένα απαγορεύεται ο καθηγητής να έχει οποιαδήποτε άλλη απασχόληση. Ούτε να είναι μέλος σε πολιτιστικό σύλλογο.
βλέπαμε καθηγητές πανεπιστημίου και από εκεί ξεκινά η αιτία του κακού στην πατρίδα μας. Και το καταθέτω ενωπιόν σας δημόσια.